Κυρίες και κύριοι, ιδιαίτερα της κυβέρνησης, αρχικά να κάνουμε μία προσπάθεια να σας επαναφέρουμε στην πραγματικότητα. Όσο είναι δυνατό βεβαίως, δεν έχουμε πολλές ελπίδες, δίνοντάς σας μία εικόνα από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, το λιμάνι του Πειραιά. Εκεί που χτες δεν γύρισε προπέλα σε καράβι, με την απεργία των αυτεργατικών σωματείων και χωρίς να έχει πάρει απόφαση η ποινιό, ακολουθώντας την ίδια τακτική με τη ΓΕΣΕΕ. Εκεί που δεν δούλεψε το κινέζικο μεγαθύριο της Κόσκο με την απεργία των λιμενεργατών. Εκεί που νέκρωσε για άλλη μια φορά η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη με την απεργία των μεταλλεργατών. Θυμάστε το πέραμα. Εκεί που προεκλογικά βλέπατε χαρούμενα πρόσωπα σε περιοδίες και επισκέψεις που όμως τελικά ήσασταν μόνο αγκαζέ με τους μεγαλοεργολάβους, μακριά από τους εργάτες. Από τους εργάτες που πάλι λίγες μέρες μετά, αφού φύγατε από την περιοδία, πάλι μετρήθηκαν και πάλι έμειναν λιγότεροι, με έναν ακόμη νεκρό από εργοδοτικό έγκλημα. Αν νομίζετε λοιπόν ότι είτε με το μασκάρεμα της αντεργατικής πολιτικής, είτε με την τρομοκρατία και την καταστολή, γιατί καλό το καπιταλιστικό δικαίωμα η απεργία εδώ, έτσι, στο σύστημα που ζούμε, αλλά πάλι την πέσατε σε πρωτοβάθμια σωματεία για να τη βγάλετε παράνομη και τους τρέξατε στα δικαστήρια. Καλά αυτά, όμως όταν πατάς στο λαιμό τους εργαζόμενους, όταν έχουν μαζευτεί τόσοι και τόσοι νεκροί από την εγκληματική πολιτική που όλες οι κυβερνήσεις, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποιεί, είστε βαθιά γελασμένοι αν νομίζετε ότι δεν θα αντιδρούν. Και για την ακρίβεια, κύριε Υπουργέ, επί τη σύντομη θητεία που έχετε στο Υπουργείο Εργασίας αυτές τις λίγες μέρες, χτες καταγράφτηκε ο μεγαλύτερος αριθμός συνδικαλιστικών οργανώσεων αποφάσεων απεργιακών που έχουν οργανώσει απεργία χωρίς τη συμμετοχή των νεροκουβαλητών σας στο εργατικό κίνημα, την ηγεσία της ΓΕΣΕΕ δηλαδή. 32 εργατικά κέντρα και 18 ομοσπονδίες μαζί με εκατοντάδες εργατικά πρωτοβάθμια επιχειρησιακά συνδικάτα. Και θα φροντίσουμε η χτεσινή σας ομιλία να γίνει γνωστή μέσα στους χώρους δουλειάς. Γιατί δείχνει ξεκάθαρα ποιους στηρίζει αυτή η συνολική πολιτική και ποιος είναι ο πραγματικός σας αντίπαλος. Να γίνει γνωστός μέσα στους χώρους δουλειάς ο χλεβασμός σας στους εργαζόμενους, στις αγωνίες τους, στους αγώνες τους, στο κίνημά τους. Και αλήθεια, πώς τα φέρνετε έτσι? Πολύ σίγουροι είστε για τις σκέψεις και τις τάσεις των εργαζομένων. Γιατί δεν πάτε να τους πείτε την πραγματικότητα, όχι έτσι όπως κάνατε δημόσια διαβούλευση, δηλαδή να είναι υπουργός κάθε μέρα σε 2-3 κανάλια και ραδιόφωνα να λέει τα δικά του και οι εργαζόμενοι, τα συνδικάτα, οι εκπρόσωποι τους, αυτοί που τα ζούνε, να είναι αποκλεισμένοι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πηγαίνετε να τους πείτε τι νομιμοποιεί αυτό το νομοσχέδιο. Ότι και αυτός που δουλεύει δεν θα του φτάνει για να ζήσει, δεν θα του φτάνουν τα χρήματα για να ζήσει. Δεν θα του φτάνουν για τα νίκια που είναι στο Θεό, για τον ένφη αν έχει σπίτι και τώρα του λέτε για υποχρεωτική ιδιωτική ασφάλιση που θέλετε να θεσπίσετε στο όνομα των φυσικών καταστροφών, βασικά επί της ουσίας την επιλεκτική ανικανότητα του κράτους να προστατεύσει τη ζωή και την περιουσία του λαού και την ατομική ευθύνη τελικά του καθενός να σωθεί με το γνωστό «σώζον εαυτό σωθήτο». Δεν του φτάνουν για να ανταπεξέλθει στην ακρίβεια, στα είδη πρώτης ανάγκης, στην ενέργεια, στα καύσιμα, πόσο μάλλον άμα του τύχει και τίποτα και χρειαστεί νοσοκομιακή περίθαλψη, η ανάγκη στην εμπορευματοποιημένη παιδεία, στον αθλητισμό και στον πολιτισμό. Με όλα αυτά, τολμάτε και λέτε ότι είναι επιλογή οι 13 ώρες δουλειά, η δουλειά δηλαδή ήλιο με ήλιο? Μήπως είναι επιλογή για ένα πατέρα ή μια μητέρα να μην βλέπει τα παιδιά του, να μην περνά ποιοτικό ελεύθερο χρόνο μαζί τους? Όχι. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι ομολογία ότι αυτή είναι η σύγχρονη κανονικότητα που επιβάλλει ένα οικονομικό κοινωνικό σύστημα που έχει κινητήρια δύναμη το κέρδος των λίγων, αυτό που υπηρετείται όλες οι κυβερνήσεις, όλα τα υπόλοιπα κόμματα, αυτό που υπηρετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό ακριβώς τέτοια νομοθεσία είναι σε όλες τις χώρες. Φοβερή πρόοδος λοιπόν και φοβερή ευθυγράμμιση με τις σύγχρονες δυνατότητες της εποχής μας να γυρνάμε 100 και βάλε χρόνια πίσω. Και τέλος, να θυμίσουμε σε όλους κάτι. Όχι πάρα πολλά χρόνια πριν, το 2021, και όχι σε εσάς τόσο όσο στον ελληνικό λαό. Μετά το εργοδοτικό έγκλημα στην Κόσκο, με θύμα το Δημήτρη το Δαγκλή, μέσα σε έναν μεγάλο ηρωικό αγώνα που αγκάλιασε την εργατική τάξη όλης της χώρας, άνοιξαν τα στόματα των εργατών για το τι σημαίνει κόντρα βάρδια.
Αυτό δηλαδή που περιλαμβάνει και αυτές οι συνθήκες εργασίας, η διευθέτηση του χρόνου εργασίας που περιλαμβάνει το νομοσχέδιό σας για γενίκευση και σε άλλους κλάδους. Ακούστε έναν 40χρονο εργάτη τότε τι έλεγε. Είμαι, λέει, 3 χρόνια στο λιμάνι και δουλεύω για 16 μεροκάματα το μήνα. Άντε να ζήσετε με 16 μεροκάματα το μήνα. Γυρίζω σπίτι και πονάνε όλα, χέρια, πλάτες. Και μετά πρέπει να πάω σε άλλη δουλειά. Delivery. Έχω 2 παιδιά να ταΐσω και πώς θα τα βγάλω πέρα. Έχει συμπέσει να τελειώνω το 1 μεροκάματο και να με παίρνουν καπάκι τηλέφωνο να έρθω εδώ για δουλειά. Και με τι μυαλό ανεβαίνει σε 7 και 8 ορόφους κοντέινερ με δύσκολες καιρικές συνθήκες να βρέχει, να φυσάει, να χιονίζει για να ασφαλίσει και να απασφαλίσεις τα κοντέινερ για να τα σηκώσει γερανογέφυρα. Αν δεν το δείτε, δεν μπορείτε να το καταλάβετε, αλλά ξέρουμε ποιους υπηρετείτε πολιτικά. Λοιπόν, αυτοί οι εργάτες, με αυτήν την αφορμή, με τον αγώνα τους, με το σωματείο τους, με τη μαζική συμμετοχή τους και σε σύγκρουση και με την εργοδοσία της Κόσκο και την κρατική καταστολή, έχοντας κάνει κουρελόχαρτο τον νόμο Χατζηδάκη και άλλους αντιαπεργιακούς νόμους, με τον αγώνα τους κατάφεραν να πάρουν μια σημαντική νίκη, να μην δουλεύουν έτσι και κυρίως να έχουν μια δυναμική σε έναν αγώνα που συνεχίζεται. Αυτό είναι το μάθημα που πρέπει να καταλάβουν όλοι. Ανεξάρτητα τι θα ψηφίσει σήμερα μια εχθρική για τα λαϊκά δικαιώματα πλειοψηφία στη Βουλή, το μόνο βέβαιο, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα δυναμώσει ο αγώνας όχι σε έναν χώρο στον Πειραιά, όχι σε 100 που πήραν εκατοντάδες απόφαση χτες, σε χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα. Αγώνας για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για αυξήσεις στους μισθούς, για ανθρώπινα ωράρια εργασίας και εργατικά δικαιώματα που κάθε μέρα θα καταργεί στην πράξη το αντεργατικό σας έκτρωμα, τους αντεργατικούς νόμους που έχουν ψηφίσει όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά. Και η χτεσινή πολύ σημαντική απεργία έδωσε όθηση σε αυτό το σκοπό και όσο και να τη χλεβάζετε θα το καταλάβετε πολύ σύντομα.